Καρκίνος μαστού. Ένα ταμπού. Πώς αλλάζουν οι τάσεις της χειρουργικής μαστού? Είναι αναγκαία πλέον η ολική μαστεκτομή ή μπορούμε με ασφάλεια να πετύχουμε αφαίρεση του όγκου στοχευμένα? Ποιος είναι ο κίνδυνος της υποτροπής? Μπορούμε να διασφαλίσουμε αισθητικό και ιατρικό αποτέλεσμα όταν επεμβαίνουμε στον καρκίνο του μαστού? Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα σε λίγο στην εκπομπή μας. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ίασης. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον καρκίνο του μαστού. Ίσως μια από τις πιο διαδεδομένες μορφές καρκίνου, κυρίως στις γυναίκες, που μέχρι τώρα αντιμετωπιζόταν με μια ολική μαστεκτομή. Τα πράγματα φαίνεται όμως ότι αλλάζουν και η ιατρική έχει προχωρήσει και σε αυτόν τον τομέα, επιλέγοντας τα σημεία εκείνα του καρκίνου του μαστού, τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν, ουσιαστικά οδηγώντας μας στην επιλεκτική ογκεκτομή. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι οι ασθενείς έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν όχι μόνο το σωματικό πρόβλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση η ψυχολογία τους μπορεί να αναπτυρωθεί, δεδομένου ότι διατηρούν το στήθος, το οποίο αποτελεί και το βασικό γυναικείο σύμβολο. Κοντά μας για το θέμα αυτό λοιπόν έχουμε την γιατρό Δόκτωρ Παρασκευή Ηλιάκου, χειρουργό μαστού. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούμε για τον καρκίνο του μαστού. Είναι μια κακοήθεια η οποία παρουσιάζεται ολοένα και περισσότερο και δεν αποτελεί και ταμπού πλέον να συζητείτε αυτό, καθώς είναι πολλές εκείνες οι γυναίκες οι οποίες πολύ συχνά λένε ότι έχω υπάρξει κι εγώ ασθενής καρκίνου του μαστού. Και λένε μάλιστα σε παρελθόντα χρόνο έχω υπάρξει, γιατί αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι σε κάθε νέα διάγνωση καρκίνου του μαστού, όπου η γυναίκα ουσιαστικά είναι σοκαρισμένη, εκεί μας αναφέρει ότι κάποια γνωστή της, κάποια φίλη της, κάποια συγγενής της έχει περάσει το ίδιο πρόβλημα και δεν φανταζόταν ποτέ η ίδια ότι θα προκύψει και στο δικό της το σπιτικό αυτό το πρόβλημα. Οπότε, σαφώς έχετε δίκιο ότι είναι μία από τις πιο συχνές ή μάλλον η πιο συχνή κακοήθεια στο γυναικείο πληθυσμό. Και έχουν αλλάξει βέβαια και τα ποσοστά θνησιμότητας από την περίπτωση αυτή, από το παρελθόν μέχρι σήμερα. Αυτό ακριβώς όμως ήθελα να επισημάνω, γιατί το καλό είναι να ενημερώνουμε τις γυναίκες όχι μόνο για τη συχνότητα ή για το τι πρέπει να κάνουν για να το προλάβουν, αλλά για το τι όπλα έχουμε πια, ώστε να βοηθήσουμε να βελτιωθεί σημαντικά η επιβίωση από την νόσο. Πού οφείλεται αυτή η εξέλιξη, η διαφορά, η βελτίωση στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού από το παρελθόν μέχρι σήμερα, που μάλιστα έχουν αλλάξει και οι τακτικές οι χειρουργικές, γιατί πριν μιλούσαμε σίγουρα για μια αφαίρεση ολική του μαστού, ενώ σήμερα μπορεί να επιλέγουμε το σημείο εκείνο το οποίο πάσχει. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι κάθε επιτυχία ή πρόοδος στην ιατρική και στην αντιμετώπιση των ασθενών είναι μια διαδικασία που χτίζεται κομματάκι-κομματάκι, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Οπότε, και στην περίπτωση λοιπόν της αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού, ξεκινήσαμε από τη δεκαετία, θα έλεγα, περίπου του 70, του 1970 και μετά, μια μεγάλη αλλαγή στην αντιμετώπιση τόσο τοπικά όσο και συστηματικά της νόσου. Με αποτέλεσμα να έχουμε πλέον βελτιωμένη επιβίωση. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά ότι στις δεκαετίες εκείνες η επιβίωση, μάλλον υπήρχε ένας θάνατος ανά τρεις διαγνώσεις καρκίνου του μαστού. Η αναλογία στα χρόνια που ζούμε είναι ένας ανά έξι διαγνώσεις. Διπλάσου λοιπόν. Άρα έχουμε βελτιώσει σημαντικά τη θνησιμότητα από την νόσο. Αυτό λοιπόν οφείλεται στο ότι έχουμε σημαντική βελτίωση σε τρεις βασικούς άξονες. Ο ένας είναι η πρόληψη. Γνωρίζουμε όλοι και μάλλον όλες οι γυναίκες έχουν ακούσει, έχουν ευαισθητοποιηθεί για τους λόγους που μπορεί να οδηγηθεί μια γυναίκα στην ανάπτυξη μιας κακοήθειας στο μαστό και άρα να προσπαθήσει να προστατευτεί από αυτούς, την πρωτογενή όπως λέμε πρόληψη. Ναι. Επίσης, πάρα πολλές πια γυναίκες είναι ενήμερες για τις επιτυχίες του προληπτικού ελέγχου μέσω της μαστογραφίας κατά κύριο λόγο, αλλά και πιο νέων τεχνικών όπως είναι η μαγνητική μαστογραφία. Αρκεί να γίνεται βέβαια εγκαίρος. Φυσικά, γι' αυτό λέμε και προληπτικός έλεγχος. Και φυσικά να είναι ευαισθητοποιημένες πολύ ως προς τη συμπτωματολογία των μαστών, το τι μπορεί να σημαίνει και το πώς πρέπει να διαχειριστούν οποιοδήποτε σύμπτωμα ή ενόχληση έχουν σε σχέση με τους μαστούς. Δικαιολογείται σήμερα η άγνοια στο θέμα του καρκίνου του μαστού για μια νέα κοπέλα, για μια νέα γυναίκα? Τώρα χρησιμοποιείται ένα ρήμα, ξέρετε, που είναι λιγάκι, έχει ηθική διάσταση, αν δικαιολογείται ή όχι. Δεν ξέρω αν δικαιολογείται. Εννοώ με την ευρύτητα των πληροφοριών που είναι διαδεδομένες. Αυτό που μπορούμε να καταθέσουμε είναι ότι σίγουρα υπάρχει ακόμα άγνοια. Ότι πάρα πολύ μεγάλη πληροφορία
πληροφόρηση από τη μια πλευρά, αλλά ακόμα παρατηρούμε και γυναίκες που δεν έχουν ενημερωθεί πλήρως για τις δυνατότητές τους τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και σε επίπεδο διάγνωσης ακριβώς και το πώς πρέπει να διαχειριστούν κάθε πρόβλημα. Η εξειδίκευση πλέον είναι η καινούρια τάση σε όλα τα θέματα της ιατρικής, σε όλους τους τομείς της ιατρικής και αντίστοιχα και στην αντιμετώπιση των παθήσεων πλέον του μαστού. Μάλιστα. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν υπάρχει μόνο η κακοήθεια, υπάρχουν και άλλες παθήσεις. Καλοήθεις δηλαδή, που μπορεί να τρομάξουν τις γυναίκες και να τις οδηγήσουν σε μια άρνηση ότι δεν μπορεί να βρεθεί λύση ή πω φοβάμαι μην καρκίνος αυτό και καλύτερα να το σκεπάσω το πρόβλημα. Άρα εκεί πρέπει να γίνει μια σωστή διάγνωση. Η πρόληψη είναι ένα κομμάτι. Η διάγνωση όμως από έναν εξειδικευμένο ειδικό γιατρό είναι το άλλο κομμάτι. Ακριβώς. Αυτό είναι το επόμενο κομμάτι λοιπόν, ότι κάνω πρόληψη και σε κάθε περίπτωση, είτε δεν έχω πρόβλημα, είτε και έχω κάποιο πρόβλημα, απευθύνομαι σε ειδικούς γιατρούς, είτε στο επίπεδο της διάγνωσης, όπως είναι η ακτινολόγη κατά κύριο λόγο, είτε και στο επίπεδο της διαχείρισης, όπως είναι η χειρουργή μαστού. Και μάλιστα, οι ογκολόγοι, χειρουργοί και παθολόγοι του μαστού σε περίπτωση κακοήθειας. Και βέβαια, όταν αποδειχθεί ότι κάποιος, ότι μάλλον κάποια γυναίκα πάσχει από καρκίνο του μαστού, τότε σημαντικό ρόλο στην βελτίωση των ποσοστών κατά της νησιμότητας, έχει και η θεραπεία. Είναι ακρογωνιαίος λίθος πλέον όταν έχουμε διάγνωση. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η θεραπεία, η ογκολογική θεραπεία σε όλα τα συμπαγή, όπως λέγεται, όργανα στην ιατρική, ακολουθεί δύο, ας πούμε, κατευθύνσεις. Η μία είναι να αντιμετωπίσουμε τοπικά την νόσο, δηλαδή στο όργανο που πάσχει, εν προκειμένου στο μαστό, και η άλλη είναι να αποτρέψουμε την επανεμφάνισή της. Πού μπορεί να επανεμφανιστεί η νόσος, είτε τοπικά στο όργανο που νόσησε, άρα την τοπική, την τοπική λοιπόν υποτροπή και την περιοχική, όπως λέμε, που συνήθως αφορά τους λεμφαδένες της περιοχής, τα συμπαγή όργανα, είτε τη συστηματική υποτροπή, την εμφάνισή της δηλαδή, σε όλο τον οργανισμό. Τις μεταστάσεις λοιπόν. Ακριβώς, τις μεταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, πολλές φορές αυτό που δεν γίνεται αντιληπτό από τις γυναίκες είναι ότι κάνουμε φυσικά μια σειρά εξετάσεων για να δούμε ποιο είναι το στάδιο, η έκταση της νόσου κτλ. Και αυτές οι εξετάσεις είναι αρνητικές. Ωστόσο υπάρχει σε ένα ποσοστό, σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε τη λεγόμενη μικρομεταστατική νόσο, δηλαδή έχουμε περιπτώσεις που κύτταρα καρκινικά έχουν κυκλοφορήσει στο σώμα της γυναίκας. Και αυτά μπορεί Είναι ενεργά αυτά. Αυτό δεν το γνωρίζουμε στο σημείο της διάγνωσης. Εμείς, στη φάση της διάγνωσης, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Αυτό όμως που γνωρίζουμε είναι ότι ένα ποσοστό γυναικών που θεωρούμε ότι θεραπεύτηκαν τοπικά, εμφανίζουν στο μέλλον μεταστατική νόσο. Που σημαίνει ότι στη φάση της διάγνωσης και της αρχικής θεραπείας, εκεί υπήρξε κάποια μικρή διασπορά. Η οποία δεν ήταν δυνατόν να γίνει αντιληπτή και δεν γίνεται σε αυτή τη φάση αντιληπτή με κανένα επίσημο τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό που το ξεκαθαρίζετε, γιατί μπορεί κάποιος να σκεφτεί, α, ξέρεις, ο γιατρός ή η γιατρός δεν μου καθάρισε καλά την περιοχή. Πολύ δεν μου σωστά. Αφαίρεσε, παράδειγμα, τους λεμφαδένες. Ή δεν μου... Έπρεπε να είχα κάνει αυτή τη θεραπεία, ναι, και γιατί δεν έγινε. Ή να προηγηθεί μια χημειοθεραπεία ή μια ακτινοθεραπεία. Ξέρετε, υπάρχουν πολλές προεκτάσεις σε ένα τέτοιο θέμα και ειδικά όταν έχει να κάνει με ένα τέτοιο όργανο του σώματος μιας γυναίκας. Με το όργανο και την πάθηση. Πρέπει να συλλάβουμε ότι η πάθηση έχει μια συγκεκριμένη, γι' αυτό και αποτελεί ξεχωριστό κλάδο πλέον, τόσο σε επίπεδο χειρουργικής όσο και επίπεδο παθολογίας. Γιατί, όπως είπαμε ακριβώς, έχει αυτή τη δυναμική της επέκτασης. Και άρα, όταν θεραπεύουμε τον καρκίνο του μαστού, θα πρέπει να συνυπολογίζουμε πολλούς παράγοντες. Προσπαθώντας τι, να αποτρέψουμε την τοπική υποτροπή, την επανεμφάνιση στο μαστό και τη συστηματική υποτροπή. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να πω το εξής. Μια άλλη μεγάλη τεράστια επιτυχία της ιατρικής και της ογκολογίας ειδικότερα είναι τι. Το ότι βρέθηκαν ειδικοί μοριακοί, όπως λέγονται, τύποι της κακοήθειας, του καρκίνου του μαστού. Δεν είναι όλοι οι καρκίνοι οι ίδιοι. Βρέθηκε λοιπόν εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές του 2000, μια κατηγοριοποίηση των κακοηθειών που ουσιαστικά προσδιορίζει για την επιθετικότητά τους. Γιατί τι είχε παρατηρηθεί? Είχε παρατηρηθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις γυναικών που μπορεί να έχουν μια συγκεκριμένη έκταση κακοήθειας και αυτοί και αυτές να θεραπευτούν πλήρως και να μην έχουν ποτέ πρόβλημα στη ζωή τους. Και αντίθετα, υπάρχουν γυναίκες που ακολουθήθηκε το ίδιο θεραπευτικό πλάνο και δυστυχώς εμφανίστηκαν μετά από κάποια χρόνια μεταστάσεις και έχασαν τη ζωή τους από την νόσο. Άρα έγινε αντιληπτό ότι υπάρχει διαφορά σε μοριακό επίπεδο. Τα κύτταρα δεν είναι όλα ίδια.
Προσδιορίστηκαν, και εκεί λοιπόν, έρχεται και η εξατομίκευση της θεραπείας για τον κάθε ασθενή. Προσδιορίστηκαν λοιπόν έτσι συγκεκριμένοι μοριακοί τύποι, όπως λέμε, στον καρκίνο του μαστού, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τα βρίσκουμε στη διάγνωση, εδώ που λέμε μεγάλες επιτυχίες στη διάγνωση. Τα βρίσκουμε λοιπόν στη διάγνωση και ανάλογα με αυτούς τους τύπους μπορούμε να τους κατηγοριοποιήσουμε σε αυτούς που κατά πάσα πιθανότητα με μια ήπια θεραπευτική προσέγγιση, όχι βαριάς νοσηρότητας, η γυναίκα θα πάει εξαιρετικά, σε αυτούς που έχουν μια δυναμική να κάνουν κακό και που θα πάνε εξαιρετικά με πιο βαρύες επεμβάσεις, ακριβώς, και πιο επιθετική θεραπεία, και δυστυχώς σε μια μικρή κατηγορία που θα πάνε άσχημα ό,τι και να κάνουμε. Αυτές είναι, ναι, ακριβώς οι περιπτώσεις που δυστυχώς μας οδηγούν στη θνησιμότητα που αναφέρουμε από την νόσο. Ξέρετε τι μας σώζει σε αυτές τις περιπτώσεις, τις πολύ επιθετικές, γιατί αυτό θέλω να το επισημάνω. Μας σώζει, σώζει τις γυναίκες το να τις βρούμε πολύ μικρές. Αυτές είναι εγκαίρος, που αν τις βρούμε σε, σε επίπεδο πρόληψης, πριν φτάσουν το 1%, πριν προλάβουν να ταξιδέψουν, γιατί είναι τόσο γρήγορες και επιθετικές, που δεν χρειάζεται να μεγαλώσουν πολύ για να φύγουν, μπορούν να φύγουν και με το που γεννηθούν. Οπότε, αν αυτές τις προλάβουμε εν το γεννάστε, με το που πάνε να γεννηθούν, τότε αυτές μπορούν να σώσουν πραγματικά τη ζωή της γυναίκας. Να κλείσω περιγράφοντας αυτό που αναφέρετε, ότι οι κακοήθες μπορούμε να τις σκεφτούμε σαν τρία μικρά. Τρία ζώα, λέμε, είναι οι κακοήθειες σαλιγκάρι, μικρές και αργές, οι κακοήθειες χελώνες, που είναι μεγάλες, αλλά αργές και προχωράνε, και οι κακοήθειες λαγί, που φεύγουν τρέχοντας. Οπότε, με την πρόληψη προλαμβάνουμε ακόμα και τις πολύ επιθετικές, σε πολύ μικρό στάδιο, τις μεγαλύτερες ωστόσο, ή και λιγότερο επιθετικές, αλλά μεγάλες, πρέπει να αποφασίσουμε σωστά τι πρέπει να κάνουμε για να μην γίνουν επιθετικές. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα. Οι βασικές αρχές της ογκολογικής θεραπείας, ή αλλιώς να το πούμε η θεραπεία, είναι ίδια για κάθε ασθενή, ή λαμβάνουμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να εξατομικεύσουμε τη θεραπεία για τον κάθε ασθενή? Έχοντας λοιπόν υπόψη μας όλα αυτά, τι λαμβάνουμε υπόψη μας? Λαμβάνουμε υπόψη μας χαρακτηριστικά τις ίδιες τις κακοήθειες που κάνουμε διάγνωση. Άρα, μιας και αναφέρεσαι λοιπόν, τα χαρακτηριστικά πρακτικά του όγκου. Ακριβώς. Δηλαδή, το είδος της κακοήθειας, αν είναι εντογενάστη ή έχει κάνει διήθηση, δηλαδή άρα έχει δυναμική να μετακινηθεί μέσα στο σώμα, αυτό σημαίνει διήθηση. Την επιθετικότητά της, το μοριακό τύπο που αναφέραμε, που είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπαμε εκεί, ακόμα και μικρές κακοήθειες θα μας κινητοποιήσουν να κάνουμε μεγάλες θεραπείες. Ωραία, και το στάδιο της κακοήθειας, που είναι τι ουσιαστικά, γιατί πολλοί ασθενείς αντιλαμβάνονται με την έννοια στάδιο τα πάντα. Το στάδιο λοιπόν εκφράζει την έκταση. Πόσο έχει επεκταθεί μέσα στο μαστό ή στους λεμφαδένες, περιοχικά δηλαδή. Ωραία. Αν έχει διηθήσει, αν έχει μεταφερθεί και αλλού. Αν έχει διηθήσει και αν έχει διηθήσει, σε τι έκταση έχει διηθήσει. Και αν έχει διηθήσει και σε μεγάλη έκταση έχει προχωρήσει και πιο πέρα, έχει φύγει από το όργανο, έχει πάει στη γειτονιά. Άρα η πιθανότητα να έχει φύγει παραπέρα είναι σημαντικότερη. Επιλέγω τις άλλες θεραπείες. Βλέπετε λοιπόν, να το πω έτσι, ολιστικά μια κατάσταση και όχι μακροσκοπικά. Πολυπαραμετρικά θα το λέγαμε. Ακριβώς. Δηλαδή πάρα πολλές παραμέτρους για να αποφασίσουμε. Επιπλέον κάποια... έχουμε τα χαρακτηριστικά του ασθενούς. Ακριβώς. Γιατί δηλαδή, δεν είναι όλοι και οι ίδιοι. Ακριβώς. Τα βιολογικά χαρακτηριστικά, η κληρονομικότητα παίζει σημαντικό ρόλο. Διαφορετικά δηλαδή θα πρέπει να διαχειριστούμε γυναίκες που έχουν ένα πολύ βαρύ οικογενειακό ιστορικό. Άρα ενδέχεται να υπάρχει ισχυρή κληρονομικότητα. Η ηλικία παίζει ρόλο. Δηλαδή σε ακραίες ηλικίες, είτε πολύ νέες γυναίκες είτε πολύ ηλικιωμένες γυναίκες, πρέπει να επιλέξουμε με πολύ προσοχή τι θεραπεία θα προσφέρουμε. Τα συνοδά νοσήματα, γιατί και αυτά παίζουν ρόλο στο πόσες θεραπείες θα αντέξει μια γυναίκα. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με τις προτιμήσεις και τις δυνατότητες. Διαφορετικές είναι οι δυνατότητες μιας γυναίκας που ζει σε ένα αμυγός επαρχιακό περιβάλλον και άρα η δυνατότητα της μετακίνησής της σε κέντρα που γίνονται αυτές τα θεραπείες. Τα μέσα που διατίθεται. Ακριβώς, είναι διαφορετικές. Το σύστημα υγείας κοντά στο οποίο βρίσκεται, τι μπορεί να της προσφέρει κτλ. Και τέλος έχουμε τα χαρακτηριστικά των ίδιων των μαστών. Πάμε λοιπόν και σε πιο τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με τους μαστούς της ίδιας γυναίκας, όσον αφορά τη μορφή τους, τη θέση τους στο σώμα, τα χρόνια που έχουν περάσει, τις σκίσεις ή τους θυλασμούς που έχει κάνει. Είναι πάρα πολλά λοιπόν που πρέπει να συνυπολογίσουμε. Ένα βασικό το οποίο ήθελα να σας ρωτήσω και δεν το άκουσα προς το παρόν είναι η επιθυμία της ασθενούς να υποβληθεί σε οποιαδήποτε θεραπεία. Αυτή πόσο σοβαρά την λαμβάνετε υπόψη ή όχι? Αυτή είναι εξαιρετική ερώτηση, γιατί
Γιατί μέχρι πρότινος, τώρα δεν μπορώ να το τοποθετήσω χρονικά, δηλαδή την τελευταία δεκαετία, υπάρχει μια πολύ έντονη τάση της ιατρικής κοινότητας να επικεντρωνόμαστε στην συνδιαμόρφωση με τον ασθενή της απόφασης. Συνεργατικά λοιπόν. Ναι, το decision making, ας πούμε, όπως λέμε, που είναι μετά από την ενημέρωση των ασθενών. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, ότι γιατί οι ασθενείς σαφώς έχουν προτιμήσεις και επιθυμίες και νομίζω ότι δεν υπάρχει συζήτηση ότι η γυναίκα προτιμά να διατηρήσει το μαστό της ή ακόμα και να βελτιώσει αισθητικά το μαστό της, αλλά σε καμία περίπτωση να τον χάσει. Αυτό είναι, δηλαδή νομίζω ότι. Αυτό αλλάζει και την τάση ολόκληρη της Αθήνας με αυτό που λέμε. Συγγνώμη. Αυτό αλλάζει και όλη την θεραπευτική τάση που υπάρχει, ναι. Από την ολική, ίσως την πιο στοχευμένη αφαίρεση όπου και όταν απαιτείται. Αλλά θα πρέπει να την κάνουμε να αντιληφθεί τι δυνατότητες υπάρχουν και τι μπορούμε να τις προσφέρουμε. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί οι χειρουργοί, ο ασθενής επηρεάζεται σαφέστατα από τις προτιμήσεις του χειρουργού του. Αυτό είναι περιγεγραμμένο και καταγεγραμμένο και σε επίπεδο μελετών. Ότι οι ασθενείς, ανάλογα με την ενημέρωση που θα πάρουν και με το πού θα κατευθυνθούν από το χειρουργό, γιατί είναι λογικό ότι ο ασθενής δεν μπορεί να γνωρίζει τις λεπτομέρειες που γνωρίζει ο χειρουργός. Και δεν πρέπει να γνωρίζει, γιατί φυσικά πρέπει να το προστατέψει κανείς. Εννοείται ότι δεν είναι αυτή η θέση της γυναίκας να γνωρίζει όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Η θέση λοιπόν του χειρουργού είναι να της εξηγήσει λεπτομερώς τη βαρύτητα της νόσου της, τις επιλογές που έχει και φυσικά να ακούσει την επιθυμία της για διατήρηση του μαστού. Εννοείται χωρίς να κάνουμε εδώ πέρα καμία υποχώρηση ως προς το ογκολογικό αποτέλεσμα που θα προσφέρουμε. Και γι' αυτό ίσως είναι και το σημαντικότερο από όλα, γιατί καλό είναι το αισθητικό βεβαίως αποτέλεσμα να διατηρηθεί ακέραιο όσο το δυνατόν γίνεται σε μια γυναίκα. Αλλά πάνω σε αυτό θέλω να σας ρωτήσω, υπήρξαν ασθενείς οι οποίοι να είπανε «γιατρέ, δεν με ενδιαφέρει το αισθητικό αποτέλεσμα, απάλλαξέ με από αυτό το πράγμα το οποίο κουβαλάω στο μαστό μου ή και στους δύο μαστούς» ή μπορεί να έχω ακόμη και τάση κληρονομικότητα λόγω γενετικού κώδικα να αποκτήσω καρκίνο στο μαστό και να το αφαιρέσω προληπτικά. Σαφώς υπάρχουν ασθενείς που έχουν αυτή την προσέγγιση και εδώ αρχίζεις και αναρωτιέσαι από πού προέρχεται αυτή η προσέγγιση. Προέρχεται από την πληροφόρηση που έχουν, είτε τη μηντιακή, την διαδικτυακή, την οποιαδήποτε, αυτό που έχουν βιώσει στο περιβάλλον τους, γιατί και αυτό έχει μεγάλη σημασία, και από τους φόβους που καλλιεργούνται, άρα εδώ έρχεται η προσωπικότητα του ασθενούς. Ωστόσο, επειδή η ιατρική είναι επιστήμη, καλό είναι να την εφαρμόζουμε βάσει δεδομένων και όχι βάσει φόβων. Και επαναληψιμότητας. Ναι, και άρα είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε σιγά-σιγά να απαντήσουμε σε όλους τους φόβους της, να τις εξηγήσουμε μέχρι πού μπορούν να φτάσουν τα όρια της επιστήμης και τότε να της δώσουμε τη δυνατότητα να αποφασίσει. Γιατί η απόφαση χωρίς να γνωρίζουν τις λεπτομέρειες, φυσικά δεν θα είναι, πώς να το πω, η καλύτερη δυνατή. Εννοείται Μάλιστα. λοιπόν ότι επειδή φοβούνται, το πρώτο σοκ, ξέρετε, τη δημιουργεί. Η πρώτη ερώτηση είναι: θα χάσω τα μαλλιά μου. Δεν αντιλαμβάνονται ότι ακόμη και αν χάσουν τα μαλλιά τους για ένα διάστημα, αυτό θα γίνει γιατί όπως είπαμε, μπορεί να έχουμε μια επιθετική μορφή. Θυμόσαστε που είπαμε για τις επιθετικές μορφές, αυτές που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή της. Τότε εκεί θα πρέπει να σκεφτεί ότι αυτό έρχεται για να με βοηθήσει να ζήσω τα επόμενα πολλά χρόνια καλά. Εκεί βέβαια ένα κομμάτι αφορά και τον ψυχολόγο που θα παρέχει την ψυχολογική στήριξη και υποστήριξη. Άρα την ομάδα. Ο πρώτος φόβος είναι αυτός. Ο δεύτερος είναι για τη ζωή της, την οικογένειά της, όποια είναι αυτή. Είτε παιδιά, σύζυγος παιδιά, είτε γονείς, γιατί έχουμε και πολλοί νέες γυναίκες με αντίστοιχα προβλήματα. Λοιπόν, οπότε εκεί μπορεί να σου πει βγάλε μου τα πάντα, δεν με πειράζει και έχουν την εντύπωση ότι ακριβώς επειδή θα γίνει μαστεκτομή θα σωθούν. Πράγμα που δεν ισχύει. Και αυτές δεν το γνωρίζουν και αυτό είναι η δική μας η δουλειά, να τους εξηγήσουμε τι ήρθε να προσφέρει η κάθε χειρουργική τεχνική και τι μπορεί να προσφέρει. Και οι τεχνικές και οι θεραπείες που δίνουμε. Πάμε τώρα, επειδή αναφέρεστε ακριβώς τέτοιες τεχνικές, θέλω λίγο να δούμε τι καινούργια εργαλεία διαθέτουμε στην ογκολογική εξειδίκευση που είτε έρχονται να συμπληρώσουν είτε να αντικαταστήσουν τα παλαιότερα δεδομένα στην χειρουργική του μαστού. Αφού λοιπόν έχουμε πει τα προηγούμενα, γίνεται σαφές ότι η γενικότερη τάση είναι πια να δίνουμε σε κάθε ασθενή αυτό ακριβώς που χρειάζεται. Που σημαίνει τι. Εάν έχω μια μικρή κακοήθεια και μια ασθενή που δεν χρειάζεται πολλές θεραπείες, θα της δώσω τη μικρότερη δυνατή θεραπεία. Αντίθετα, αν έχω μια ασθενή με πολύ επιθετική νόσο ή πολύ εκτεταμένη, τότε θα πρέπει να κάνω πιο επιθετικές πρακτικές. Άρα είναι κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση των θεραπείων. Άρα δεν είναι μία πάγια τακτική. Στο παρελθόν γνωρίζαμε ότι έχεις καρκίνο του μαστού, αφαιρείς όλο το μαστό. Αφαιρείς το μαστό, αφαιρείς τους λεμφαδένες και κάνεις χημειοθεραπεία. Μάλιστα. Αυτό ήταν το βασικό σχήμα. Μέχρι τη δεκαετία του 70.
μια ελάχιστη αναδρομή. Μέχρι τη δεκαετία του 70, η ίδια θεραπεία σε όλες τις γυναίκες. Αμφισβητήθηκε στην πορεία ότι η μαστεκτομή είναι κατάλληλη για όλες τις γυναίκες. Η ολική. Η ολική μαστεκτομή. Ναι. Αρχίσανε τότε δειλά-δειλά οι ογκεκτομές, οι τεταρτεκτομές, αφαίρεση τμήματος του μαστού και επιβεβαιώθηκε έτσι ότι μάλλον δεν υπολείπονται σε σχέση με τις μαστεκτομές. Αυτό επιβεβαιώθηκε στην πορεία όμως. Αυτό επιβεβαιώθηκε, αλλά τι βρέθηκε, ότι πρέπει να ακολουθηθεί η περίπτωση που διατηρούμε το μαστό από ακτινοθεραπεία. Άρα γνωρίζουμε στάνταρ ότι όταν διατηρούμε το μαστό, κάνουμε ακτινοθεραπευτικά πρωτόκολλα στις γυναίκες. Γιατί για να αποστηρώσουμε από καρκινικά κύτταρα τον πάσχοντα μαστό. Μάλιστα. Ωστόσο, και την ευρύτερη περιοχή. Και την ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, εδώ έρχεται και κουμπώνει το γεγονός ότι η ακτινοθεραπεία των τελών του προηγούμενου αιώνα, δηλαδή 70 μέχρι 2000, ήταν εξαιρετική ως προς το να αποτρέπει τις υποτροπές, αυτό που θέλουμε, αλλά δημιουργούσε μεγαλύτερη νοσηρότητα όσον αφορά την ακτινοβόληση των γειτονικών οργάνων και δι' του θωρακικού τυχώματος, του πνεύμονα και της καρδιάς σε περιπτώσεις όγκων που ήταν από την αριστερή πλευρά. Κέρια όργανα όλα, ούτως ή άλλως. Και κέρια όργανα. Αφού εννοείται, γιατί μετά πολλές από αυτές τις γυναίκες είχαν νοσηρότητα από αυτή τη θεραπεία. Με αποτέλεσμα να έχουμε νοσηρότητα ή και θνησιμότητα από αυτές τις θεραπείες. Αυτό που τώρα, πώς να το πω, διατυμπανίζουν όλο χαρά οι ακτινοθεραπευτές, οι ογκολόγοι ακτινοθεραπευτές, είναι τι, ότι έχουν βελτιστοποιήσει τις τεχνικές τους τόσο πολύ, ώστε δίνουν στοχευμένα ακτινοθεραπεία ακριβώς στο μαστό και στα σημεία που πρέπει. Κάνουν volume, όπως λένε, δηλαδή μέτρηση των όγκων και δίνουν ακτινοθεραπεία με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προσβάλλουν τα άλλα όργανα, μην επεκταθώ. Το θέμα είναι ότι αυτό για μας όμως χειρουργικά τι μας βοήθησε, να μπορούμε άνετα να προτείνουμε την ογκεκτομή και τη διατήρηση του μαστού σε σχέση με τη μαστεκτομή. Γιατί ξέρετε, οποιαδήποτε εξέλιξη υπήρχε στην ακτινοθεραπεία ήταν για το καλό, συνδεόμενη και ακριβώς, με τη χειρουργική. Και ουσιαστικά για το καλό της ασθενούς. Με ποια λογική, γιατί εγώ σκέφτομαι ότι θα κάνω ογκεκτομή, αλλά μετά αυτή η γυναίκα θα κάνει ακτινοθεραπεία. Εάν αυτή η γυναίκα που είναι 45 χρονών, στα 50 της έχει πνευμονίτιδα, θα κάνω λίγο μια. Ένα κράτη, λίγο θα σας κρατήσει περισσότερο στο γιατρό. Θα έχω μια αναστολή να προτείνω. Θα πρέπει να τη φοβήσω, να τη τα πω όλα αυτά για να μην πάρω την ευθύνη. Ενώ τώρα ξέρουμε ότι τα καινούργια ακτινοθεραπευτικά πρωτόκολλα είναι εξαιρετικά και άρα δεν μας επηρεάζουν την νοσηρότητα. Είναι ελάχιστη νοσηρότητα πλέον. Από το δεύτερο, όπως είπαμε, μέσο που είναι η ακτινοθεραπεία. Γιατί τι ωραία λέμε ογκεκτομή, αλλά η ακτινοθεραπεία μετά, όχι πρόβλημα. Στη χημειοθεραπεία. Τώρα πια δεν έχουμε το αντίστοιχο. Όσον αφορά τώρα στις χημειοθεραπείες, εκεί έχουν έρθει πολλοί και έχουν βελτιωθεί έχουν δώσει μεγάλη εξέλιξη, μεγάλη βελτίωση της επιβίωσης, οι λεγόμενες στοχευμένες θεραπείες. Πού έρχονται αυτές, εκεί που είπαμε για τις πιο εξειδικευμένες μορφές, τους όγκους τους πιο επιθετικούς, έχουν βρεθεί συγκεκριμένα μόρια ότι παίζουν ρόλο σε αυτή την επιθετικότητα και άρα έχουν δημιουργηθεί φάρμακα εναντίον αυτών των μορίων. Άρα ο μοριακός τύπος μιας μορφής καρκίνου είναι αυτό το οποίο θα μας δώσει την εξειδικευμένη χημειοθεραπεία, ώστε να χτυπηθούν μόνο αυτά τα μόρια. Η χημειοθεραπεία, η άνοσοθεραπεία ή και εξειδικευμένες ορμονοθεραπείες πλέον που κάνουμε, που είναι πιο μακροχρόνιες μεν και σε ένα ποσοστό ταλαιπωρούν και αυτές λίγο τις γυναίκες, αλλά έχουν βελτιώσει πάρα πολύ την επιβίωση. Όλες αυτές οι στοχευμένες θεραπείες που οδηγούν ουσιαστικά σε αυτή την βελτίωση κατά 50% της επιβίωσης που είπαμε. Τώρα, όλα αυτά βέβαια ανήκουν σε ένα κομμάτι του παρελθόντος. Εξελιχθήκαμε, πάμε λοιπόν στον επόμενο αιώνα και το ερώτημα είναι αν μπορούμε πλέον να πάμε να αφαιρέσουμε κομμάτια του όγκου ή του μαστού καλύτερα μάλλον, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα για την γυναίκα της ολικής αφαίρεσης του μαστού. Και ενώ τα λέμε αυτά, βέβαια θα ήθελα να δούμε και να σχολιάζουμε και το σχετικό video animation, το οποίο μας δείχνει ακριβώς τι, γιατρέ. Λοιπόν, όπως ανέφερα, από τη δεκαετία του 70 και μετά αρχίσαμε και αποδείχθηκε από έτσι κορυφαίους χειρουργούς εκείνης της εποχής και επιστήμονες της εποχής ότι η διατήρηση του μαστού με την ακτινοθεραπεία είναι εφάμιλη της μαστεκτομής σε επίπεδο τοπικής υποτροπής, σε προστασία από την τοπική υποτροπή και σε προστασία της επιβίωσης της γυναίκας. Όμως, τι παρατηρήθηκε, ότι αυτές οι ογκεκτομές που γίνονταν έτσι με λίγο αδρό χειρουργικό τρόπο οδηγούσαν σε παραμορφώσεις στο μαστό. Απόλυτα αναμενόμενο. Ακριβώς. Δηλαδή πηγαίνανε σε ένα όργανο που είναι εμφανές, που έχει ένα συγκεκριμένο σφαιρικό σχήμα, που έχει ένα πολύ συγκεκριμένη κατατομή, να μην πω σε λεπτομέρειες, και αφαιρούσαν ένα τμήμα. Περιχαρής η γυναίκα δεν χάνει το μαστό, αλλά ο μαστός αυτός ήταν παραμορφωμένος. Και τις παραμορφώσεις αυτές οι γυναίκες δεν τις συγχωρούσαν εύκολα, ένιωθαν άσχημα ή ένιωθαν ντροπή για την εικόνα τους. Ακόμα και με μία πλαστική. Ακόμα
Όχι, τότε δεν είχαν μπει οι πλαστικές. Mm-hmm. Και εκεί λοιπόν, από τη δεκαετία του 2000 και μετά, επίσης πολλοί, πώς να το πω, άνθρωποι που δώσανε μεγάλη όθηση στην επιστήμη και που ήταν πολλοί που κάνανε μαζί πλαστική και γενική χειρουργική, τι είπανε, ότι γιατί να μην αντιμετωπίσω και προσεγγίσω το χειρουργείο μου με όρους και αισθητικούς και όχι αμυγός, ογκολογικούς. Mm-hmm. Και έτσι αναπτύχθηκε η λεγόμενη ογκοπλαστική χειρουργική, που έχει κάποιες βασικές αρχές. Ας πούμε εδώ στο βίντεο. Μπορούμε παρακαλώ να έχουμε τη δυνατότητα να το βλέπουμε από την αρχή, γιατί έχει μεγάλη σημασία να εξηγούμε ακριβώς αυτό που ονομάζεται ογκεκτομή και όχι ολική αφαίρεση του μαστού. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ, αν μπορούμε εδώ να χωρίσουμε είναι, τον μαστό σε τέσσερα σημεία, τέσσερα τεταρτημόρια. Ακριβώς, χωρίζουμε τον μαστό σε τέσσερα τεταρτημόρια, τα οποία θα μπορούμε να προσεγγίσουμε με διάφορους τρόπους. Με τι, με τη λογική ότι θα κάνουμε τομές που στην πορεία θα μπορούν να εξαφανιστούν, να μην φαίνονται καθόλου. Και επίσης να κάνουμε. Ογκοπλαστική, ακριβώς. Ναι. Να κάνουμε εκτομές σεβόμενοι. Το εμβληματικό σημείο του μαστού που είναι το σύμπλεγμα της θηλής με τη θηλαία άλλο, το οποίο πρέπει να είναι σε κεντρικό σημείο στο μαστό και στο πιο προέχον του. Και ανάλογα με τα σημεία που βρίσκεται ο όγκος, να κάνουμε και την αντίστοιχη προσέγγιση. Σας διακόπτω, γιατί προηγουμένως είδαμε ακριβώς στην πλάγια όψη, στην γκάσια τομία, ότι βρισκόταν ένας καρκινικός όγκος. Εδώ λοιπόν έχουμε εδώ, έναν όγκο στο άνω έσω τεταρτημόριο, στο λεγόμενο ντεκολτέ. Ουσιαστικά εδώ, παλαιότερα θα γινόταν μια τομή ακριβώς στο ντεκολτέ της γυναίκας. Εκεί μάλιστα. Που θα φαινόταν σε οποιοδήποτε ρούχο. Το πλέον εμφανές σημείο. Ακριβώς. Ναι. Εδώ αντίθετα χρησιμοποιούμε τομές περιθυλές και προσεγγίζουμε τον όγκο με κατάλληλο τρόπο και κάνουμε πλέον αμυγός τη λεγόμενη. Εδώ λοιπόν αφαιρείται μόνο το σημείο του όγκου και μάλιστα μπαίνετε από ένα σημείο λεγόμενα, της θηλής. Ακριβώς και μάλιστα γιατί εκεί, γιατί ακριβώς το σημείο, η αλλαγή αυτή στα χαρακτηριστικά του δέρματος θα σβήσει με το χρόνο και δεν θα φαίνεται καθόλου η τομή. Άρα αυτή η γυναίκα θα μπορέσει κανονικά να φορέσει το ρούχο της. Οπότε διατηρεί και τη θηλυκή της φύση. Το μαγιό της, ακριβώς, τον ντεκολτέ της όταν θέλει να βγει τη βόλτα της κτλ. Εδώ για παράδειγμα είναι ένας όγκος στο άνω έξω τεταρτημόριο του μαστού που προτείνεται ότι μπορούμε να τον προσεγγίσουμε με τομές που κρύβονται μέσα στη μασχάλη. Και μάλιστα, άρα λοιπόν δεν φαίνεται καν από το σημείο αυτό. Δεν φαίνεται καθόλου στο μαστό η τομή. Και μάλιστα από το σημείο όπου θα κάνουμε και έλεγχο των λεμφαδένων της περιοχής, των μασχαλίων λεμφαδένων. Σε άλλο σημείο. Αντίστοιχα, μπορούμε να δούμε ότι μπορούμε να κάνουμε λεγόμενες υπομαστικές τομές σε περιπτώσεις όγκων που βρίσκονται στο κάτω τμήμα του μαστού, στα κάτω τεταρτημόρια του μαστού. Ο περιορισμός, γιατρέ, όταν έχουμε όμως έναν όγκο, αυτή φαίνονται να είναι εδώ, μικρής. Κάτω έξω τεταρτημόριο, οπότε κάνουμε τομή στη λεγόμενη υπομαστική που είναι στην πτυχή και επίσης δεν φαίνεται πάνω στη βασική εικόνα του μαστού. Από κάτω. Εδώ μιλάμε όμως για κάποιους όγκους οι οποίοι έχουν μια περιορισμένη έκταση. Δεν είμαι ειδικός, αλλά εκτιμώ ότι μπορεί να είναι 1-2 εκατοστά. Τι θεωρούμε μεγάλο και τι μικρό, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια ογκεκτομή ή να αφαιρέσουμε ένα τεταρτημόριο ολόκληρο. Πολύ σωστά. Εδώ βλέπουμε θεωρητικά η εικόνα που έχουμε είναι ένας μαστός που έχει ένα μεσαίο μέγεθος και έναν όγκο ο οποίος έχει μικρό μέγεθος. Αρχικά λοιπόν όταν ξεκίνησε αυτή η τεχνική λέγαμε όγκους μέχρι 2 εκατοστά, μετά όγκους μέχρι 4 εκατοστά. Μετά τι συλλάβαμε, ότι δεν έχει τόσο σημασία το μέγεθος του όγκου καθε αυτό, περσέ, όσο η σχέση του όγκου με το μέγεθος του μαστού. Και τι επιδιώξαμε, επιδιώξαμε να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε, να προσφέρουμε σε γυναίκες με μεγαλύτερους όγκους αυτό που προσφέραμε σε γυναίκες με μικρούς όγκους. Μάλιστα. Άρα να επεκτείνουμε τα όρια των ογκεκτομών που κάναμε, των ενδείξεων, όχι των ενδείξεων. Άρα, βασικός μας, πρωταρχικός και βασικός κανόνας, είναι η επίτευξη των υγιών ορίων. Αυτό έχει αποδειχθεί ποικιλοτρόπως και διαχρονικά, κάθεται και οριζόντι λοιπόν, ότι η επίτευξη των υγιών ορίων, τον έχουμε δηλαδή τον όγκο αμυγός καθαρίζουμε καλά λοιπόν ακριβώς, την περιοχή. Και έχουμε αφήσει ένα υγιές όριο γύρω από τον όγκο. Αυτό είναι επαρκές όταν ακολουθήσει η ακτινοθεραπεία σε επίπεδο τοπικής υποτροπής. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μεταφορά. Είναι σαν να έχουμε λοιπόν ένα μήλο το οποίο σε ένα σημείο έχει χτυπημένο ένα κομμάτι και καθαρίζουμε γύρω-γύρω ώστε να έχουμε αφήσει μόνο το υγιές μήλο. Κάπως το λέω έτσι, πολύ απλά, το λέτε, ναι, το λέτε, για να γίνει λίγο λέτε. Πιο κατανοητό. Ωραία. Κάπως έτσι, ακριβώς. Είναι με τη λογική που γενικά οπουδήποτε νιώθουμε ότι υπάρχει φθορά, σε οποιαδήποτε διαδραστηριότητα της καθημερινότητάς μας, που προσπαθούμε λίγο να βελτιώσουμε το σημείο που έχει τη φθορά και να διασώσουμε όλη την υπόλοιπη δομή. Οπότε,
Εκεί λοιπόν, τι έγινε αντιληπτό, ότι από τη στιγμή που έχουμε μεγαλύτερους όγκους και εφόσον το μέγεθος του μαστού μας δίνει τη δυνατότητα, μπορούμε να προχωρήσουμε και σε μεγαλύτερες εκτομές. Και έτσι διαμορφώθηκαν οι λεγόμενες ογκοπλαστικές τεχνικές επίπεδου 2. Αυτές οι τεχνικές ουσιαστικά ενσωματώνουν κάποιες τεχνικές από την πλαστική χειρουργική και μας επιτρέπουν να αφαιρέσουμε μέχρι και ολόκληρο τεταρτημόριο του μαστού. Όχι ένα μικρό τμήμα. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του μαστού. Ένα μεγάλο τμήμα λοιπόν του μαστού. Θεωρητικά αναφέρεται μέχρι και το 50% του μαστού μπορούμε να αφαιρέσουμε με αυτές τις τεχνικές. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε μετά, γιατί όπως είπαμε, εφαρμόστηκε αυτή η τεχνική στο παρελθόν ακριβώς, αλλά οδηγούσε σε παραμόρφωση. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, κατάλληλες τεχνικές ανακατασκευής του μαστού για να ξαναδημιουργήσουμε τη μορφή, τη σφαιρική που έχει ο μαστός με το σύμπλεγμα της θηλής και της θηλέας άλλο στο σημείο που πρέπει να είναι. Κεντρικά δηλαδή. Και στο προέχον σημείο τις σφαίρες που θα ξαναφτιάξουμε. Αυτό λοιπόν σήμερα είναι εφικτό να συμβεί, ειδικά όταν μιλάμε για μαστούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα στα 2/4 στο πλάι, από κάτω. Είναι σήμερα εφικτό κάτι. Αυτό λοιπόν είναι εφικτό. Έχουν να διαμορφωθεί, να φανταστείτε, υπάρχει πλέον ολόκληρη τάση. Είναι υπό εξειδίκευση της εξειδίκευσης τώρα σιγά σιγά, όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορες τεχνικές ανάλογα με την θέση του όγκου στο μαστό, ώστε να εξασφαλίσουμε την φυσιολογική του μορφή, αυτή που θα θέλαμε. Επίσης, θα πρέπει πάντα να λάβουμε υπόψη μας τη συμμετρία με τον ετερόπλευρο, με τον υγιή μαστό. Να είναι όσο δυνατόν πιο ίδια γίνεται. Ακριβώς. Οπότε, αρχικό μας μέλημα είναι να διατηρήσουμε εάν η εμφάνιση της γυναίκας είναι ικανοποιητική για την ίδια. Πάνω απ' όλα, το κριτήριο σε όλα αυτά είναι και το τι θέλει η ίδια. Εάν λοιπόν η εμφάνισή της, σε επίπεδο το πώς είναι η μαστή της, το μέγεθος, η θέση του, η πτώση του, πώς είναι στο θωρακά της, το βάρος της, τα κιλά της, όλα αυτά. Εάν λοιπόν όλα αυτά είναι. Η γυναίκα είναι ευχαριστημένη, τότε θα προσπαθήσουμε να φέρουμε με το χειρουργείο μας την πρώτερη εικόνα, να πλησιάζουμε την πρώτερη εικόνα. Εάν απ' την άλλη η αρχική εικόνα, η εικόνα αφετηρίας που ξεκινάμε, δεν την ευχαριστεί, έχει κάποια σημεία τα οποία θα ήθελε η ίδια να βελτιώσει. Πάντως δεν μιλάμε. Εδώ υπάρχει μια ιδιοποιητική διαφορά. Δεν κάνουμε πλαστική χειρουργική αφαίρεση ή πρόσθεση μαστών. Κάνουμε μια ιατρική επέμβαση, η οποία παράλληλα όμως να είναι και αισθητικά σωστή. Ακριβώς, ογκολογική και επανορθωτική. Μπορούμε όμως να ενσωματώσουμε αυτές τις τεχνικές της αισθητικής ουσιαστικά χειρουργικής για να δώσουμε στη γυναίκα που νοσεί και που έχει μπροστά της και κάποιες θεραπείες κτλ. Μία εικόνα που θα την ευχαριστήσει. Μια ενθαρρυντική λοιπόν εικόνα. Ακριβώς, που θα την ευχαριστήσει. Μπορεί να είναι λοιπόν και μία μειωτική μαστών ταυτόχρονα. Αν μπορούμε να κάνουμε μία τεχνική σε γυναίκες, για παράδειγμα, με πολύ μεγάλο μαστό που έχουν μεγάλη πτώση κτλ. Που σκεφτόντουσαν, σου λένε πολλές φορές, σκεφτόμουν ότι θα ήθελα να κάνω μια αισθητική επέμβαση και πέσαν πάνω στη διάγνωση μιας κακοήθειας. Εκεί είναι άδικο να κάνεις μόνο ογκολογική θεραπεία, θα παρέμβεις ακτινοθεραπευτικά σε αυτό το μαστό που μετά την ακτινοθεραπεία η διαχείρισή του δεν είναι το ίδιο εύκολη όσο σε έναν υγιή μη ακτινοβολημένο μαστό. Και άρα είναι καλό σε ένα χρόνο να δώσεις τέτοιου τύπου λύσεις που θα την αναπτερώσουν σε επίπεδο και εμφάνισης, όχι μόνο ογκολογικό. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Οι παλαιές τεχνικές που έκαναν λόγο για μια ολική μαστεκτομή, το σκεπτικό ήταν ότι αφαιρούμε όλη την περιοχή του μαστού προκειμένου να μην έχουμε επέκταση σε άλλα κύτταρα του συγκεκριμένου όγκου. Το να επιλέξουμε να αφαιρέσουμε ένα τεταρτημόριο ή ίσως και κομμάτι από το τεταρτημόριο του μαστού, μήπως ενέχει ένα κίνδυνο να έχουμε μια επέκταση του όγκου αυτού στο υπόλοιπο μαστό. Ποια είναι η σύγχρονη βιβλιογραφία, τι λέει γι' αυτό. Αυτό ακριβώς τώρα ερχόμαστε λιγάκι και σε επίπεδο, ας πούμε, πιστοποίησης αυτών που λέμε. Ουσιαστικά λέμε ότι, όπως ανέφερα πριν, τι φοβόμαστε, την τοπική υποτροπή. Αυτό που λέτε εσείς, ο κίνδυνος επέκτασης. Δεν είναι κίνδυνος επέκτασης, δηλαδή αυτό το ξέρουμε όταν αφαιρέσουμε με υγιή όρια τον όγκο. Δεν θα επεκταθεί. Ο κίνδυνος είναι τοπικά στην περιοχή να υπάρχουν και επιπλέον κύτταρα καρκινικά, τα οποία προϊόντος του χρόνου να οδηγήσουν σε υποτροπή στην περιοχή και σε άλλο σημείο του μαστού. Γι' αυτό και κάνουμε την ακτινοθεραπεία. Μάλιστα, σε πολύ πρόσφατες μελέτες πλέον βγαίνει ότι αυτή η τακτική της διατήρησης του μαστού και της ακτινοθεραπείας ενδέχεται να έχει καλύτερα αποτελέσματα σε επίπεδο επιβίωσης και υποτροπών, ακόμα και από τη μαστεκτομή.
δεν έχει ακόμα πιστοποιηθεί, όχι, δεν έχουν ακόμη βρεθεί οι λεπτομέρειες αυτής της διαφοράς που αυτή τη στιγμή καταγράφεται. Αλλά καταγράφεται σε μεγάλες σειρές μελετών. Μια πρόσφατη που είναι, έχει βγει από τη Σουηδία, έχει δημοσιευθεί σε αμερικάνικο περιοδικό τώρα, που αφορά 40.000 ασθενείς, ας πούμε, που λέει ότι βρέθηκε καλύτερη επιβίωση στις γυναίκες που ακολούθησαν το pattern ογκεκτομία-ακτινοθεραπεία σε σχέση με αυτές που έκαναν μαστεκτομή. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτό και δεν είναι σωστό να πούμε ότι ξέρετε πλέον μόνο ογκεκτομή και όχι μαστεκτομή. Είναι λάθος. Είναι λάθος και δεν θα ήθελα να το πω αυτό. Η συγκεκριμένη ογκεκτομή προβλέπεται και είναι κατάλληλη για όλες τις περιπτώσεις. Εδώ λοιπόν προσπαθούμε το αίτιο των υποτροπών, όπως και το αίτιο της καρκινογένεσης. Το πότε μια γυναίκα ενδέχεται να κάνει ή όχι, με βεβαιότητα δεν το γνωρίζουμε ούτε εμείς ακόμη. Αυτό που κάνουμε είναι ότι παρατηρούμε παραμέτρους πιθανότητες με βάση χαρακτηριστικά του όγκου τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε τέτοιου τύπου υποτροπές. Άρα, οι επιθετικές κακοήθειες μπορεί να το κάνουν πιο συχνά από τις λιγότερο επιθετικές. Οι εκτεταμένες κακοήθειες πιο συχνά από τις λιγότερο εκτεταμένες. Επίσης, τα μη διηθητικά, αυτά που λέμε τα αρχόμενα, φανταστείτε τα σαν μικρό διαβρώσεις που γίνονται και εξαπλώνονται δενδρυτικά μέσα στο μαστό και ενώ μπορεί να μην είναι από αυτές τις μορφές που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή της γυναίκας, είναι όμως από αυτές που μπορεί όντως να διασπείρονται σε μεγάλη έκταση μέσα στον αβένα. Οπότε, σε περιπτώσεις που δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε υγιή όρια, είτε γιατί έχουμε πολύ εκτεταμένη νόσο, πολύ μεγάλη, είτε γιατί τη θεωρούμε πολύ επικίνδυνη να εξαπλώνεται, τότε ναι, είναι οι περιπτώσεις που θα διατηρήσουμε ακόμα την ένδειξη της μαστεκτομής. Όμως, αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι αυτές οι περιπτώσεις δεν είναι τόσο πολλές πια. Δηλαδή, συνεχώς περιορίζουμε τις ενδείξεις της μαστεκτομής. Μια άλλη απόλυτη ένδειξη μαστεκτομής, ιατρικά πάντα, είναι σε υγιείς γυναίκες που έχουν παθογόνες μεταλλάξεις σε γονίδια που ξέρουμε ότι προκαλούν καρκινογένεση σε υψηλό ποσοστό. Άρα, ακόμη και αν είναι υγιείς τώρα, η πιθανότητά τους να νοσήσουν είναι μεγάλη. Άρα, σε αυτές τις γυναίκες θα προτείνουμε προληπτική, όπως λέμε, μαστεκτομή. Δηλαδή... Το έχουμε δει να συμβαίνουν και σε Star του Hollywood, αν θυμάμαι καλά. Ακριβώς. Όπου επειδή υπήρχε η τάση κληρονομική, προχώρησαν σε αφαίρεση. Όχι απλή τάση. Υπάρχει κληρονομική γονιδιακή νόσος. Εδώ μιλάμε για γονιδιακή νόσο. Δεν συζητάμε για μια τάση που ενδεχομένως να αναπτυχθεί ή όχι. Άρα είναι δεδομένο ότι θα αποκτήσουν είναι θα νοσήσουν σε πιθανότητες, δηλαδή αυτές οι γυναίκες, τα άτομα, γιατί μπορεί και άντρες να φέρουν αυτό το γονίδιο, αυτό να το επισημάνουμε, είναι δηλαδή μεταφέρεται σε όλα τα άτομα της ίδιας οικογένειας, μεταφέρονται αυτές οι μεταλλάξεις. Αυτές οι μεταλλάξεις λοιπόν, βιβλιογραφικά αναφέρεται ότι δίνουν πιθανότητα καρκινογένεια από 60 μέχρι και 80%. Το 80% είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Δεν, εντάξει, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις εννοείται ότι θα προτείνουμε μαστεκτομή. Προληπτική. Δεν συζητάμε για την θεραπευτική. Mm-hmm. Ωραία. Και σε ορισμένες περιπτώσεις με γυναίκες που νόσησαν οι ίδιες με καρκίνο του μαστού, μπορεί να μην βρίσκουμε τέτοιες μεταλλάξεις, γιατί δεν τις έχουμε βρει όλες. Ακόμα εξελίσσεται αυτή η έρευνα, αλλά έχουν πολύ ισχυρό οικογενειακό ιστορικό. Υπάρχουν γυναίκες που νόσησαν οι ίδιες και έχουν αδερφή, γιαγιά, θείες. Καταλάβατε, δηλαδή έχουμε μια συσσόρευση περιστατικών κακοήθειας σε νέες γυναίκες, που εκεί φοβόμαστε ότι υπάρχει κάποια μετάλλαξη που ενδεχομένως δεν την έχουμε βρει ακόμη. Αυτές είναι οι αμυγείς περιπτώσεις που οι μαστεκτομές δεν μπορούν δυστυχώς ακόμη να φύγουν από τη θεραπευτική μας προσέγγιση. Αλλά αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι επεκτείνουμε όλο και περισσότερο τις ενδείξεις των ογκεκτομών. Γιατί έχουμε τις ογκοπλαστικές που είπαμε. Πάμε λίγο να δούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ογκοπλαστικών τεχνικών, γιατί σίγουρα όλα τα πράγματα δεν είναι ίδια και φαντάζομαι ότι πρέπει να λαμβάνετε υπόψη για κάποια χαρακτηριστικά, κάποια κριτήρια. Τα βλέπουμε εδώ λοιπόν, την θέση του όγκου, τον μέγεθος του όγκου, αλλά και την πιθανότητα πολυεστιακότητας. Είναι αυτό που είπαμε πριν, αν είναι οι περιπτώσεις των αρχόμενων που επεκτείνονται σε μικρές διαβρώσεις, σε μεγάλες εκτάσεις, σε μεγάλη έκταση του μαστού, η λοβιακή ιστολογία, όλα αυτά δεν είναι όμως απόλυτες ενδείξεις. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το πόσο θα υποστηριχθεί χειρουργικά η δυνατότητα της ογκοπλαστικής. Και εδώ τώρα τι ήθελα να πω, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό που λέμε τα τεταρτημόρια που δείχνονται εδώ, το μέγεθος του όγκου, η πολυεστιακότητα, όλα αυτά πρέπει να τα συνεκτιμήσει ο χειρουργός που θα προσφέρει τη συγκεκριμένη θεραπεία. Θα πρέπει επίσης να μπορεί να εκτιμήσει απεικονιστικά τα στοιχεία που είπαμε πριν. Το μέγεθος του όγκου, ξέρετε, πολλές φορές δεν είναι τόσο εύκολο να το εκτιμήσεις προεγχειρητικά. Θα πρέπει να μπορείς να το δεις στη μαστογραφία, να μπορείς να το δεις κλινικά, να μπορείς να το δεις στον υπέρηχο και
μπορείς να το δεις και σε μια μαγνητική μαστογραφία. Άρα η ομάδα που θα σε βοηθήσει στη διάγνωση θα πρέπει να μπορεί να κάνει μια καλή χαρτογράφηση. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όγκων που φαίνονται ένα εκατοστό και βγαίνουν και είναι 2,5 εκατοστά στην τελική εξέταση. Τόσο ναι, μεγάλη διαφορά. Ναι, ναι. Ή περιπτώσεις και όγκων που σου δίνουν την εντύπωση σε μια εξέταση ότι μπορεί να είναι 2,5 εκατοστά. Γι' αυτό και έρχονται πολλές γυναίκες με ένδειξη μαστεκτομής και αν εκτιμήσεις καλά τις εξετάσεις της και κάνεις και μια ογκοπλαστική τεχνική, τελικά ο όγκος δεν ήταν 2,5 εκατοστά, ήταν 1 εκατοστό. Και αυτή η γυναίκα μπορεί να έκανε μαστεκτομή, γιατί υπερεκτιμήθηκε η έκταση του όγκου, και αυτή η γυναίκα να έχει κάνει μαστεκτομή και να έχει τελικά 1 εκατοστό όγκο. Και να μπορούσε άνετα να έχει κάνει μια ογκεκτομή. Άρα θέλει μια καλή, αυτό προσπαθώ να το πω, καλή χαρτογράφηση και γνώση απεικονιστικών χαρακτηριστικών, αλλά και ιστολογίας και βιολογίας του όγκου. Και βέβαια έχει σημασία και η φυσικά, μορφή του μαστού, εδώ, η σωματοδομή. Φυσικά υπάρχουν και στοιχεία που έχουν να κάνουν με την ίδια την ασθενή. Για παράδειγμα, ένας πολύ μικρός, πολύ μικρού μεγέθους μαστός είναι λίγο δύσκολο να διατηρηθεί εάν έχουμε μια ακέβαιος μεγάλη κακοήθεια. Ενώ αντίστοιχα, ένας μεγάλου μεγέθους μαστός μπορεί να ανοιχτεί εκτομή, αφαίρεση του 30-40%, ναι, που σημαίνει μια καλή εκτομή με γενναία όρια υγιή, χωρίς να έχουμε, πώς να το πω, υποβάθμιση του αισθητικού αποτελέσματος. Αντίθετα, να κάνουμε μια μειωτική, όπως είπαμε πριν, και έτσι να δώσουμε και ένα ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα. Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, βέβαια, όταν ο μαστός είναι μικρότερος σε μέγεθος και εκεί πλέον δεν έχουμε περιθώρια. Αυτό καταλαβαίνω. Εκεί δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Εκεί υπάρχουν τεχνικές πλαστικής χειρουργικής με μεταφορά κρυμνών. Εάν η γυναίκα είναι κάθετη στο να διατηρήσει το μαστό της, γιατί και αυτό πρέπει να γνωρίζει, ότι πρέπει να απαιτεί και να ζητά το απόλυτα δυνατό σε ογκολογικό επίπεδο. Ναι, απλά επειδή το θέτεται ως απαιτώ, ο ασθενής πάντα μπορεί να ζητάει, ξέρετε, αλλά γιατί ίσως το να λέω, μην είναι αν και αυτό δεν είναι, πώς να το πω, βολικό, δεν είναι βολικό για το χειρουργό, αλλά όταν η γυναίκα θέσει τα δεδομένα της, ο χειρουργός θα πρέπει να εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες να της δώσει τη λύση. Και το ογκολογικό μας να είναι το βασικό μας κριτήριο. Αν δηλαδή, για παράδειγμα, απλό παράδειγμα, έχω έναν μαστό, όχι πολύ μεγάλο, 200-300 κυβικά εκατοστά, και πρέπει να αφαιρεθεί ένας όγκος 2 εκατοστά, που δεν θα μου δώσει ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά ογκολογικά δεν είναι απαγορευτικό. Υπάρχουν τεχνικές που πρέπει να γίνει μετάθεση, μπορεί να γίνει μετάθεση λίπους από το πλαϊνό τμήμα του θώρακα. Μάλιστα. Εκεί μπορεί να χρειαστούμε και τη βοήθεια των πλαστικών χειρουργών που κάνουν τέτοιες μεταθέσεις. Μπορεί να μην είναι αμυγός του χειρουργού μαστού. Εκεί χρειάζεται το team, το χειρουργικό, που μπορούμε να επεκταθούμε πλέον και σε ογκοπλαστικές τεχνικές επίπεδου 3. Αυτές είναι οι τεχνικές που μεταφέρουμε κρυμνούς. Πάντως το βέβαιο είναι ότι υπάρχει επιλογή σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Βέβαια, αυτό θέλω να πω, ότι πάντα με κριτήριο και την ογκολογική ασφάλεια. Ναι, μια γυναίκα με μικρό μαστό που είναι πλήρως κατηλημένος από ένα in-situ δεν μπορεί να απαιτήσει τέτοια τεχνική. Εκεί θα πούμε ογκολογικά δεν υπάρχει. Πείτε μου κάτι όμως. Όταν έχουμε να κάνουμε λοιπόν μια ογκεκτομή, οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε για κάθε τεταρτημόριο είναι όλες οι ίδιες? Έχουμε κάτι βασική, έχουμε μια βασική αρχή. Η βασική αρχή που ακολουθείτε είναι τι? Να αναδιαμορφώσω το μαστό. Ο μαστός είναι ουσιαστικά μισή σφαίρα. Είναι μια μισή σφαίρα. Ωραία. Και επίσης τι άλλο έχει? Στο κεντρικό και πιο προέχον σημείο του έχει το σύμπλεγμα της θηλής με τη θηλαία άλλου. Αυτό είναι που του προσδίδει την φυσική του ομορφιά και μάλιστα έχουν κάνει και μεγάλες προσπάθειες για να βρουν σε ποιες αναλογίες θεωρείται. Βλέπουμε και πολύ, εδώ αντίστοιχα πότε μια εικόνηση. Οι μαστοί θεωρούνται ωραίοι και πότε οι γυναίκες προσπαθούν να προσεγγίσουν αυτή την εικόνα. Ανάλογα λοιπόν με τη θέση του, η βασική μας λοιπόν αρχή είναι τι? Να ανακατασκευάσουμε και να διαμορφώσουμε ένα μαστό έτσι. Σφαίρα με κεντρικό σημείο, με τη θηλή στο κέντρο αυτής της σφαίρας. Άρα, ανάλογα με την περιοχή που βλέπουμε, αυτοί είναι κάποιοι άτλαντες που έχουν. Που περιγράφουν οι ιατρικοί άτλαντες, που περιγράφουν την τεχνική ανάλογα με το σημείο που βρίσκεται η κακοήθεια. Άρα, είχα την τύχη να βρεθώ κοντά σε έναν από τους πολύ γκουρού αυτών των τεχνικών. Και είναι αυτό που επέμενε λοιπόν είναι η κεντροποίηση της θηλής. Πρέπει να ξαναφτιάξουμε τη σφαίρα του μαστού, το ένα, και το άλλο είναι να φέρουμε τη θηλή στο κέντρο αυτής της σφαίρας. Να αποκαταστήσουμε λοιπόν το μαστό στο δυνατόν καλύτερο αισθητικό. Στα βασικά του αισθητικά στοιχεία. Ακριβώς. Και συνυπολογίζοντας τη σωματοδομή της γυναίκας, το μέγεθος του θώρακά της, το ύψος των μαστών στο θώρακα, τα πλέον ή τα λιγότερα κιλά που μπορεί να έχει, πολλά δηλαδή. Εδώ μπαίνουν και τα αισθητικά κομμάτια που είπαμε που συνυπολογίζουμε. Οπότε εδώ, για παράδειγμα, φαίνονται τεχνικές που μας δείχνουν πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε όγκους στο τμήμα
που βρίσκονται στο άνω έσωτε τεταρτημόριο του μαστού, κεντρικά ψηλά στο ντεκολετέ της γυναίκας, όγκους που βρίσκονται προς τη μασχάλη, όγκους που βρίσκονται στο κάτω έξω τεταρτημόριο, στον κάτω πόλο, όπως λέμε, του μαστού, που Γιατρέ, είναι δύσκολο. Επιτρέψτε μου λίγο, από αυτό το οποίο βλέπω εγώ, όντας μη ειδικός, καταλαβαίνω ότι μία ογκοπλαστική είναι πολύ πιο απλό να αποκατασταθεί και να μας δώσει αισθητικό αποτέλεσμα σε κάθε πλευρά του μαστού. Αυτό ακριβώς. Σε οποιοδήποτε τεταρτημόριο. Έτσι, σε οποιοδήποτε τεταρτημόριο έχουν αναπτυχθεί. Και μάλιστα τεχνικές... με παρεμβάσεις και προσπελάσεις, να το πω έτσι, με τρόπο που δεν θα φαίνεται. Ακριβώς. Θα φαίνεται σαν μια μειωτική. Θα γίνει μια, η εικόνα θα είναι ένας ανορθωμένος και πιο όμορφος μαστός. Μάλιστα. Θα ήθελα να περάσουμε να δούμε ορισμένες περιπτώσεις, γιατί είναι αλλιώς να τα περιγράφουμε, αλλά αλλιώς να βλέπουμε την πρακτική εφαρμογή τους. Και πάμε παρακαλώ λίγο να δούμε τώρα αυτήν εδώ την περίπτωση, όπου βλέπουμε ότι έχει προηγηθεί. Αυτό είναι, η περίπτωση μιας γυναίκας που στον αριστερό της μαστό, στον προληπτικό της έλεγχο, είχε τις λεγόμενες μικροποτιτανώσεις, που ήταν το ένα έμεσο σημείο για τα λεγόμενα in situ καρκινώματα. Αυτά τα διαιθητικά που είπαμε, τις μικροδιαβρώσεις που επεκτείνονται. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν έχουν την τάση, αυτό που είπαμε πριν, να επεκτείνονται και να καταλαμβάνουν μεγάλα τμήματα του μαστού. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση αυτή. Μα δημιουργούν δηλαδή ένα δίκτυο, να το πούμε έτσι. Αυτό που σας είπα, δενδρυτικό, διακλαδώσεις πολλές και να επεκτείνονται σε πολλά σημεία, σε όλα τα επίπεδα. Ακριβώς όπως οι ρίζες του δέντρου, κάπως έτσι. Ή τα κλαδιά. Οπότε εδώ είχαμε εκτεταμένη νόσο in situ του αριστερού μαστού που πλησίαζε πολύ κοντά στη θηλή. Υπό κανονικές συνθήκες παλαιότερης εποχής, αυτό ήταν ένδειξη μαστεκτομής. Δηλαδή, ο μαστός σώθηκε. Αυτός ο μαστός σώθηκε γιατί πραγματοποιήθηκε πλάγια μαστοπλαστική, όπως λέγεται, δηλαδή αφαιρέθηκε ένα μεγάλο τμήμα με όλη την περιοχή των αποτιτανώσεων. Εδώ, σε συνεργασία με το κτηνολογικό τμήμα, σημαίνουμε τα σημεία που υπάρχουν αποτιτανώσεις και αφαιρούμε το τμήμα του μαστού που θεωρούμε ότι πάσχει. Και πάμε και πίσω από τη θηλή, καθαρίζουμε και πίσω από τη θηλή και με την κατάλληλη τεχνική που περιγράψαμε, που είδαμε πριν τα σχεδιάκια, ανακατασκευάζουμε το μαστό και τον φέρνουμε, όπως φαίνεται, στη μία εικόνα και στη δεύτερη, που είναι μετά την ακτινοθεραπεία, γιατί αυτή η γυναίκα έκανε και ακτινοθεραπεία μετά, αφού διατήρησε το μαστό, και έχουμε μία εικόνα παρεμφερή με τον άλλο της μαστό. Μάλιστα. Άρα δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο αυτή η γυναίκα. Πάμε σε αυτήν τώρα εδώ. Εδώ την είναι μια περίπτωση. Είναι προεγχειρητικά. Έχουμε αριστερά προεγχειρητικά σωστά. Μια κακοήθεια στο κάτω έξω τεταρτημόριο. Κάτω δεξιά λοιπόν. Κάτω αριστερά. Μαστό. Αριστερά στη γυναίκα. Στη γυναίκα είναι αριστερά. Ναι, δεν διακρίνουμε καλά το χρώμα τώρα. Ναι, ναι, είναι ο αριστερός μαστός της γυναίκας. Στην ιατρική τα λέμε πάντα ανάποδα. Της καρδιάς. Της καρδιάς, μπράβο, της καρδιάς. Σωστά, συγγνώμη. Λοιπόν, είναι λοιπόν στο κάτω τμήμα του μαστού, στον κάτω πόλο, όπως λέμε. Ο κάτω πόλος του μαστού, για παράδειγμα, που έχει μια φυσική πτώση, είναι πάντα δύσκολο. Αν πας και κάνεις αμυγός μια ογκεκτομή, εκεί θα κάνει μια εμβάθυνση, θα κάνει ένα βαθούλωμα και μια παραμόρφωση της θηλής που θα τραβάει τη θηλή προς τα κάτω. Και θα έχουμε περιπτώσεις, έχουν περιγραφεί αυτά, που οι θηλές κοιτάνε το πάτωμα σε αυτή την περίπτωση. Εδώ λοιπόν κάνουμε μια άλλη τεχνική. Εδώ φαίνεται ο προεγχειρητικός σχεδιασμός. Και... Πάμε παρακαλώ και στην επόμενη. Ωραία. Και εδώ βλέπουμε εδώ το αποτέλεσμα. Ακριβώς το πλάι, για να δούμε ότι η τομή που υπάρχει είναι στο κάτω τμήμα του μαστού. Διατηρείται πλήρως ο κάτω πόλος του μαστού, δηλαδή δεν διαταράσσεται καθόλου η μορφή. Και η εικόνα της, 5 μήνες μετεγχειρητικά, μετά και από την ακτινοθεραπεία που έκανε αυτή η γυναίκα, γιατί όπως είπαμε, διατήρηση μαστού είναι πάντα με ακτινοθεραπεία παρέα. Οπότε η συμμετρία των μαστών είναι εντυπωσιακό. Χάνονται σιγά-σιγά όλες οι ουλές, οι περιθυλές. Επίσης υπάρχουν περιθυλές στομές, γιατί όπως είπαμε, τοποθετείται η θηλή, ξανακεντράρεται στην καινούργια σφαίρα που φτιάχνουμε. Και είναι ένα εξαιρετικά ικανοποιητικό αποτέλεσμα με βάση αυτό που ήταν η γυναίκα. Επαναλαμβάνω ότι εδώ δεν κάνουμε αισθητικά αμυγός χειρουργία. Είναι σαφές αυτό. Κάνουμε χειρουργείο αποκατάστασης. Δεν κάνουμε μια πλαστική χειρουργική στήθους μόνο με βάση για να λοιπόν, πετύχουμε το αποτέλεσμα που ενδεχομένως ακριβώς μπορεί να έχει μια γυναίκα στο μυαλό της, δεν ξέρω ποιο. Βέβαια, χωρίς να αποκλείεται αυτό, αν είναι δεν μια κοπέλα η οποία βεβαίως έχει αυτή τη μορφή μαστών, ακριβώς ένα λόγο παραπάνω, γιατί πετυχαίνουμε ένα άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα παράλληλα. Ναι. Εδώ λοιπόν. Έχουμε προεγχειρητικά αντίστοιχη, λίγο πιο ψηλά είναι αυτή η κακοήθεια. Εδώ είναι στο δεξί μαστό, εκεί που φαίνεται το σημείο είναι προεγχειρητικά. Και εδώ έχουμε την αντίστοιχη εικόνα ένα μήνα μετεγχειρητικά πριν την ακτινοθεραπεία. Ήδη έχει μια εξαιρετική πούλωση, η ουλή της δεν φαίνεται ελάχιστη. Αυτό σε τι βάθος χρόνου μπορεί να προκύψει. Εκεί έχει να κάνει, όπως είπαμε, αν είδατε, με τα στοιχεία της ασθενούς. Ποιότητα του δέρματός της, παράγοντες που επηρεάζουν την επούλωση. Άρα είναι καθαρά στο θέμα του ασθενούς, δεν είναι κάτι που επηρεάζετε εσείς.
Εμείς το επηρεάζουμε με καλές χειρουργικές πρακτικές και τεχνικές, με πλαστικές σειράφες κτλ. Σε βάθος χρόνου πάντως αυτό σίγουρα απορροφάται και γίνεται ενσωματώνεται. Σε βάθος χρόνου στην πλειονότητα των ασθενών, δεν θα πω ποτέ το 100%, εξαφανίζονται. Οι ουλές σβήνουν και δεν είναι εύκολα και αντιληπτές. Εδώ λοιπόν είναι για να δούμε ότι δεν έχουμε καθόλου αλλαγή προεγχειρητικά και ένα χρόνο μετεγχειρητικά. Και εδώ πάλι μετά από ακτινοθεραπεία. Εδώ είναι σαν να μην έχει συμβεί ποτέ τίποτα. Κακοήθεια άνω έξω τεταρτημορίου του αριστερού μαστού, όπου δεν έχουμε καθόλου αλλαγή στην εικόνα των μαστών. Και μιλάμε για περιπτώσεις, για την προηγούμενη περίπτωση, μιλάμε για έναν όγκο ο οποίος ήταν 2 εκατοστών. Ήταν 2 εκατοστά και έγινε ογκοπλαστική και αφαιρέθηκε ένα τμήμα αρκετό ώστε να έχουμε καλά όρια, γιατί ήταν από αυτούς που λέμε ότι είχαν επιθετική βιολογία, που φοβόμαστε λίγο την πιθανότητα της τοπικής υποτροπής, ακριβώς, οπότε εδώ δεν κάναμε αμυγός. Γιατί δεν κάναμε αμυγός ογκεκτομή, δηλαδή να βγάλουμε λίγο τον όγκο? Γιατί εδώ, επειδή ήταν επιθετική βιολογία, κάναμε και λίγο επέκταση. Κάναμε μεγαλύτερη εκτομή για να μειώσουμε την πιθανότητα της τοπικής υποτροπής. Πάμε στην επόμενη, παρακαλώ τώρα. Εδώ να δούμε επίσης μια άλλη περίπτωση. Εδώ λοιπόν είναι η περίπτωση γυναίκας με έναν όγκο γύρω στα 4,5 εκατοστά. Μεγάλος, θεωρείται. Μεγάλος. Στο άνω ημιμόριο βλέπετε κεντρικά, στη 12η, όπως λέμε, ώρα του αριστερού της μαστού. Αυτή η γυναίκα... Αλλά έχουμε και μια ανοσιομέρεια σε ό,τι αφορά τους δύο μαστούς. Ανοσιομέρεια, έχουμε μεγάλους μαστούς, έχουμε πτώση μεγάλη και έχουμε και ανισομαστία. Άρα είναι μια εικόνα που επιδέχεται βελτίωσης. Επίσης αυτή η γυναίκα, γιατί θα μπορούμε να πούμε, αν θέλετε να αναφέρουμε λίγο πιο μετά, ότι σε περιπτώσεις όγκων που ξεπερνούν τα 2 εκατοστά, ή 3 ή 4, μπορούμε να επιλέξουμε και την κατεύθυνση της προεγχειρητικής, όπως λέγεται, χημειοθεραπείας, δηλαδή να κάνουμε τακτική συρρήκνωσης του όγκου. Μάλιστα. Για να τον μικρύνουμε ή και να τον εξαφανίσουμε. Ακόμη και σε αυτά τα σημεία έχουμε φτάσει πια. Ωστόσο, εδώ δεν ήταν τέτοια η περίπτωση. Αυτή η γυναίκα λοιπόν δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν δέχεται μαστεκτομή και έκανε εξαιρετικά που το δήλωσε αυτό. Και κάναμε μία μειωτική ουσιαστικά τεχνική. Ανορθώθηκε ο δεξής μαστός και ουσιαστικά αφαιρέθηκε με εξαιρετικά υγιή όρια η κακοήθεια από τον πάσχοντα αριστερό μαστό. Επετεύχθηκε λοιπόν και το αισθητικό αποτέλεσμα που προϋπήρχε. Το ογκολογικό αποτέλεσμα. Και το ογκολογικό, Αποτέλεσμα επετεύχθηκε κατά κύριο λόγο και είχαμε και μια αισθητική βελτίωση. Όπως εδώ, στην περίπτωση, αντίστοιχη εδώ περίπτωση, είναι ότι έχουμε μια μεγάλη ανισομέρεια, μεγάλη πτώση, μια μεγάλη χαλάρωση. Είναι δηλαδή μια αισθητική εικόνα που η γυναίκα αυτή, όταν ανακαλύφθηκε η κακοήθεια, ήταν με τη λογική ότι εγώ ετοιμαζόμουν να κάνω κάτι αισθητικό για αυτή μου την εικόνα. Μικρή κακοήθεια εδώ. Εδώ δηλαδή τυπικά θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια απλή ογκεκτομή. Ουσιαστικά. Αλλά παράλληλα έγινε γιατί και γιατί μεγάλος μαστός, μικρή κακοήθεια, όταν λέω μικρή κάτω από 2 εκατοστά. Μάλιστα. Εντάξει, 1,8. Όμως, μια απλή ογκεκτομή σε αυτή την εικόνα θα δημιουργούσε μια παραμόρφωση στον αριστερό της μαστό χωρίς να μας δώσει ένα ωραίο αισθητικό τελικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Ενώ αντίθετα εδώ κάναμε κατευθείαν μειωτική. Δηλαδή αφαιρέσαμε τον όγκο εκεί που βρισκόταν και κάναμε και μια... ανόρθωση και βελτιστοποίηση του αισθητικού αποτελέσματος αυτή τη γυναίκα. Οπότε αυτή η γυναίκα είναι πανευτυχής μετά την ακτινοθεραπεία της. Είναι... Το τερπνό μετά του ωφελείου. Αυτό ταιριάζει νομίζω εδώ στην Αλλά είναι η, ουσία, είναι η ουσία ότι αυτή νιώθει καλά με το σώμα της αυτή τη στιγμή. Και δεν νιώθει πληγωμένη γιατί δεν ακροτηριάστηκε. Γιατί Άρα ο η ψυχολογία είναι... μας είναι το βασικό. Μετά βεβαίως το ογκολογικό κομμάτι, το κλινικό κομμάτι που πρέπει να διατηρήσουμε ακέραιο. Γιατρέ, κλείνοντας την εκπομπή αυτή, ήθελα να σας ρωτήσω πρακτικά τα ωφέλη της ογκοπλαστικής για μια γυναίκα. Αντικειμενικά. Αντικειμενικά λοιπόν, ακριβώς. Θα πάμε πρώτα στο ογκολογικό. Δηλαδή θα ήθελα να τα ταξινομήσω πρώτα σε επίπεδο ογκολογίας. Βεβαίως. Μέχρι πρότινος τη θεωρούσαμε εφάμιλη της μαστεκτομής. Mm-hmm. Ωραία, συνοδευόμενη πάντα από την ακτινοθεραπεία. Τώρα μας λένε οι καινούργιες, όπως σας είπα, καταγραφές, ότι ίσως είναι και λίγο καλύτερη από επίπεδο σε επίπεδο υποτροπών και επιβίωσης των γυναικών. Μένει να πιστοποιηθεί με ακόμη περισσότερα δεδομένα αυτό, αλλά είναι πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα ότι ίσως είναι και ακόμα καλύτερα να κάνουμε γεκτομή για ακτινοθεραπεία. Σε βάθος χρόνου τώρα συζητάμε, ογκολογικά. Το δεύτερο είναι ότι είναι επεμβάσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά ανεκτές από τις γυναίκες. Γιατί είναι μονοήμερης νοσηλείας, ταχείας αποκατάστασης,
με πολύ λιγότερο πόνο, με πολύ λιγότερη ταλαιπωρία της γυναίκας. Θεωρητικά στην εβδομάδα πάνω μπορεί να γυρίσει στην καθημερινότητά της, στο μήνα πάνω μπορεί να κάνει τα πάντα από άποψη εννοώ κίνησης, γυμναστικής κτλ. Ναι, δεν είναι όπως ναι, στο παρελθόν που έπρεπε να περάσει εξάμηνο βέβαια, στις μαστεκτομές είχαμε, ναι, είχαμε πόνο σημαντικό. Φυσικά, γιατί αυτό πρέπει να το πούμε, ότι όταν προτείνουμε μαστεκτομές, φυσικά προτείνουμε και κάποια αποκατάσταση, κάποια τεχνική αποκατάσταση μετά. Όλες όμως οι τεχνικές αποκατάστασης έχουν μεγαλύτερο χειρουργικό χρόνο, δυσκολότερη αποκατάσταση, μεγαλύτερη αναλγησία, περισσότερα φάρμακα, μεγαλύτερο χρόνο για να επιστρέψει η γυναίκα στην καθημερινότητά της και όσο εξαιρετικές και να είναι, δεν δίνουν αυτή τη φυσική αίσθηση που δίνει ο υπάρχον μαστός στη γυναίκα. Άρα το ένα είναι ογκολογική επιτυχία και το δεύτερο αισθητική, όπως είπαμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε κιόλας την εικόνα και το σημαντικό είναι η βελτίωση του ψυχισμού της γυναίκας που θεωρεί και που ξέρει ότι διατήρησε το μαστό της. Δηλαδή της δίνει την αίσθηση ότι νίκησε, πώς να το πω, ότι δεν πληγώθηκε ανεπανόρθωτα. Εάν σήμερα λοιπόν βάζαμε έναν τίτλο στην εκπομπή αυτή, ποιος θα ήταν για σας? Σώστε το μαστό σας. Κάντε ό,τι μπορείτε για να σώσετε το μαστό σας. Και αυτό ξεκινάει από την πρόληψη. Γιατί όπως έχω επισημάνει σε αρκετά σημεία, και οι επιθετικές ακόμα μορφές βρίσκονται νωρίς, άρα μπορούμε να τις προλάβουμε. Σώστε τη ζωή σας λοιπόν. Και φυσικά σώστε το μαστό σας. Πρόληψη, μικρή όγκη, μικρές εκτομές. Και λίγο μεγαλύτερη, δεν πειράζει, είμαστε εδώ, κάνουμε ογκοπλαστικές. Ελάχιστες περιπτώσεις δυστυχώς θα προχωρήσουμε και σε κάτι πιο επεμβατικό. Σώστε λοιπόν το μαστό σας. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Το στήθος για μια γυναίκα αποτελεί το σύμβολο της θελικότητας. Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως από εξειδικευμένα χέρια, ενώ οι επιπτώσεις μπορεί να είναι κάθε άλλο παρά μόνο σωματικές. Η σύγχρονη χειρουργική και οι εξελιγμένες τεχνικές μπορούν να αφαιρέσουν μόνο μέρος του μαστού με τα ίδια, ωστόσο, ασφαλή κλινικά αποτελέσματα, ενώ η αισθητική διασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας.